Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή Direct. Είμαι η Ράνια Μωραΐτη. Μείνετε κοντά μας τα επόμενα 20 λεπτά. Συζητάμε για ένα αρκετά σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με μια ομάδα εργαζομένων που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα αρκετά προβλήματα. Αναφέρομαι βεβαίως στα γνωστά σε όλους delivery και την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων μέσα στα οποία εμπλέκονται. Πάμε να παρακολουθήσουμε τις προεκτάσεις που θα εξετάσουμε απόψε, να δούμε βεβαίως ποιοι είναι οι καλεσμένοι μας και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε. Προβληματισμός από τα αυξανόμενα τροχαία ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται ταχυμεταφορείς και υπηρεσίες delivery. Πώς η καθημερινότητα εργαζομένων μετατρέπεται σε πραγματικό εφιάλτη μέσα στους δρόμους, ποια η επιβάρυνση λόγω των ταχυτήτων και του χρόνου που προσπαθούν να μειώσουν για να φτάσουν εγκαίρως στις παραγγελίες στον προορισμό τους. Ποια τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται και ποια η πραγματικότητα στη λειτουργία τους. Είναι τα οχήματα ασφαλή και από ποιο σημείο και μετά μπορούμε να μιλάμε και για προσωπική ευθύνη. Απόψε ευθέως ή αλλιώς direct, οι κίνδυνοι για εργαζόμενους σε υπηρεσίες delivery, τα δεδομένα και οι ελλείψεις. Στο στούντιο συζητούν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου Στέλλος Βουριάς και ο Γιώργος Μακρυδάκης, πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Διανομής. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω, κύριε Μακρυδάκη, αυτές οι μέρες ήταν αρκετά δύσκολες σε όλους. Mm-hmm. Και αμέσως μετά τις γιορτές, βεβαίως, αλλά και τη διάρκεια των εορτών, παρατηρήθηκαν και αυξημένα τροχαία ατυχήματα. Κύριε Βοριά, είναι όντως ένα θέμα που απασχολεί στην καθημερινότητα μια ομάδα εργαζομένων που πλέον έχω την αίσθηση ότι είναι αρκετά μεγάλη. Αρκετά μεγάλη και σκληρά εργαζομένων, mm-hmm. γιατί πραγματικά λόγω του ότι και αυτή την περίοδο ζούμε έτσι ένα κύμα κακοκαιρίας. Ακόμα και σε αυτές τις περιόδους αναγκάζονται πολλές φορές για το μεροκάματο να βγουν σε αυτές τις συνθήκες με τον δίκυκλο, να παραδώσουν την παραγγελία και πολλές φορές με συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες και δυστυχώς με αυξημένα τα τροχαία και τα εργατικά ατυχήματα που έχουμε σε αυτόν τον κλάδο. Έχετε μια εικόνα για το πώς κινούνται τα πράγματα αριθμητικά, κύριε Βοριά? Δυστυχώς δεν είναι καλά τα νέα. Είχαμε πει στο παρελθόν ότι έχουμε αύξηση γενικότερα των εργατικών ατυχημάτων λόγω των τροχαίων συμβάντων. Δυστυχώς αποδείχτηκε, έφυγε το 2018 με 44 ατυχήματα, παρακαλώ μόνο για το Ηράκλειο, που σχετίζονται με επαγγέλματα του δρόμου. Δηλαδή πολλά από τα τροχαία ατυχήματα είναι και εργατικά. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι το νούμερο είναι υπερβολικά μεγάλο. Μιλάμε για 44 ανθρώπους οι οποίοι χτυπήσανε και πολλοί από αυτούς πολύ σοβαρά, αλλά δυστυχώς και στον κλάδο, στο παρελθόν, έχουμε θρυνήσει ακόμη και θύματα. Κύριε Μακρυδάκη, φαντάζομαι ότι δεν έχετε διαφορετική εικόνα σε όλα αυτά που λέει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Είναι τόσο άσχημη η καθημερινότητα για τους ανθρώπους που είστε στο δρόμο και εργάζεστε και περίεργες ώρες, θα έλεγα. Πρωινές, μεσημεριανές, βραδινές. Δεν υπάρχει ούτε ωράριο, υπάρχει ούτε αργίες υπάρχουν πάνω σε αυτό το επάγγελμα, το οποίο, όπως έχω πει και στον κύριο Βοριά, για να γίνει επάγγελμα από μία ασχολή, από μία ανάγκη, θα πρέπει να γίνει κάποιες υποδομές οι οποίες δεν έχουν γίνει ποτέ. Μία μελέτη για να γίνει αυτό το επάγγελμα πιο μη επικίνδυνο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο επάγγελμα. Και μόνο από τα νούμερα που είπε ο κύριος Βοριάς, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η δουλειά. Να εξηγήσουμε βεβαίως ότι κάποιος για να ασκήσει αυτή τη δουλειά, το μόνο που χρειάζεται σε αυτή τη φάση είναι να έχει δίπλωμα οδήγησης. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, το οποίο το συζητήσαμε με το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι αυτή η ασχολία ξεκίνησε από μια ανάγκη η οποία δεν έχει γίνει μια μελέτη, ότι έχεις δίπλωμα. Είναι των τελευταίων χρόνων. Έχεις δίπλωμα, πάρ την παραγγελία και φύγε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Διότι βλέπουμε κάποιο χρόνο έχουμε θύματα, δεν υπάρχουν ούτε οι σωστές αποδοχές, ούτε το σωστό ωράριο. Μιλάμε για 12 ώρα, 10 ώρα, τα οποία όλα αυτά έχουν επισημανθεί και είναι και γνωστά. Υπάρχει μια ανοχή, να το πω και έτσι. Θα λειτουργούσε, κύριε Μακρυδάκη, λέτε, προστατευτικά, σαν κλειός η δημιουργία, δεν ξέρω αν θα μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει, σχολής, να το έλεγα, σεμιναρίων? Πολύ σωστά το είδε. Αυτό είναι ένα από τα θέματα. Έχουμε γράψει μια σελίδα με θέματα που συζητήσαμε και φέραμε και παράδειγμα κάποιους κλάδους που για να πάρεις ένα, ας πούμε, μια πιστοποίηση για να κάνεις αυτό το επάγγελμα, θα πρέπει να περάσεις κάποια σεμινάρια. Και στις διανομής πρέπει να ισχύει αυτό. Οπωσδήποτε.
Διότι ο τάδε θέλει ένα έξτρα εισόδημα, πάει και παίρνει το μηχανάκι χωρίς να ξέρει ο εργοδότης ποιος είναι, προσλαμβάνεται και χτύπα ξύλο, μπορεί να γίνει το οτιδήποτε χωρίς να υπάρχει μια παιδεία, πώς να το πω, μια ενημέρωση, μια εκπαίδευση σε ένα τόσο σημαντικό. Έχεις να κάνεις με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και με το ΦΑΗ. Βεβαίως, υγειονομικό ενδιαφέροντος. Κι όμως αυτά τα δύο παραμερίζονται, διότι απλά πάρ' το μηχανάκι φύγε. Και ενώ είναι πάρα πολύ δύσκολες και τι μηχανάκι. Ναι, σωστά, θα τα δούμε όλα αυτά. Βεβαίως, πολύ δύσκολα παίρνει κάποιος, ή τέλος πάντων είναι απαιτητικό το πλαίσιο για να πάρει κάποιος άδεια για ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αλλά αυτή που είναι μία από τις βασικές λειτουργίες της μονάδας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον, είναι μία ελέγξιμη σε αυτή τη φάση. Πράγματι, θα έλεγα ότι υπάρχει μία ασυδοσία. Η αλήθεια είναι ότι οι εργαζόμενοι πολλές φορές που ασχολούνται με το συγκεκριμένο κλάδο θεωρούν την εργασία τους πολύ προσωρινή και δεν δίνουν βάση σε σπουδαία πράγματα που έχουν να κάνουν με την ίδια τους τη ζωή. Ωστόσο, αναπτύξαμε κάποιες πτυχές, γιατί έγινε μια σύσκεψη του εργατικού κέντρου με το σωματείο σήμερα, όπου μόνο και μόνο ότι είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δηλαδή το γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όλοι αυτοί που ασχολούνται, οι εργαζόμενοι με υγειονομικό ενδιαφέροντος, πρέπει να περνάνε από κάποιες ιατρικές εξετάσεις. Τα θέματα είναι ότι οι συνάδελφοι δεν είναι ενήμεροι. Είναι ενήμεροι μόνο για τις υποχρεώσεις τους, αλλά όχι για τα δικαιώματά τους. Προσπαθούμε να τους καλέσουμε και στο σωματείο και στο εργατικό κέντρο, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε με την δική μας ενημέρωση, να ξέρουμε τι δικαιούμαστε, τι πρέπει να προσέρχουμε. Πάνω απ' όλα πρέπει να γυρνάνε γυρίσει στο σπίτι. Προφανώς. Και μετά να κοιτάνε να γυρίσουν το μεροκάματο. Και πραγματικά θέλουμε έτσι να περάσουμε μια πληροφόρηση που λείπει αυτή τη στιγμή στους εργαζόμενους στα δίκυκλα, που πρέπει να προστατέψουν τον εαυτό τους. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παραβιάζουν τον ΚΟΚ. Το έχουμε ξαναπεί, γιατί έχουν και αυτή τη δικιά τους ευθύνη. Όσο σύντομα και αν πρέπει να φτάσουν στον προορισμό τους, να το λένε όσο, αυτό. Όσο και αν πιέζονται πολλές φορές, είτε και από τον εργοδότη, ακόμη και από τον πελάτη, να πάνε πολύ γρήγορα την παραγγελία ζεστό το φαγητό, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάνε είναι η ασφάλειά τους και η σωματική τους ακεραιότητα. Θα έλεγα τώρα, αλλά είναι τόσο θολό το τοπίο, τουλάχιστον εγώ το αντιλαμβάνομαι έτσι, απαντήστε μου αν κάνω λάθος ή όχι, θα έλεγα ότι κάποιες διαδικασίες, εάν κινηθούν, προφανώς αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται σαν ανειδίκευτοι εργάτες. Αν μπαίναμε στη διαδικασία να αναγνωριστεί το επάγγελμά τους ως επάγγελμα, ως κλάδος. Αλλά αναρωτιέμαι, κύριε Μακρυδάκη, πόσοι από εσάς εργάζεστε κανονικά στις εταιρείες που εργαζόσαστε και ασφαλίζεστε κανονικά, γιατί έχω την εικόνα ότι αρκετοί από το χώρο το δικό σας, που τον κάνουν περιστασιακά, πολύ σωστά το είπε ο κύριος Βοριάς, το κάνουν κάποιες ώρες, με την ώρα, με τις μέρες, με την εβδομάδα, μετά επιστρέφουν στη δουλειά τους, μετά μαζεύουν χαρτζιλίκι για ένα διάστημα, ξαναεπιστρέφουν. Τι ακριβώς γίνεται με τα ασφαλιστικά σας, υπάρχουν ασφαλιστικά? Και υπάρχουν και δεν υπάρχουν. Προφανώς υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες θέλουν να είναι συνεπείς στο κομμάτι αυτό. Υπάρχει υγιής επιχείρηση που δεν θέλει μπλεξίματα και καλά το κάνει και είναι ακριβώς έτσι όπως πρέπει να είναι. Πολύ λίγες. Και υπάρχει και η επιχείρηση, εισαγωγικά δεν βαριέσαι, αλλά πόσο θες, 5 ευρώ την ώρα, τίποτα άλλο. Μηδέν αποδοχές, τίποτα άλλο. Αυτές οι επιχειρήσεις, οι δεύτερες, όπως είπα, είναι άνοιξα ένα μαγαζί. Θέλω διανομέα, ζητείτε διανομέα με δικό του μηχανάκι, έλα εδώ, πάρ' την παραγγελία, φύγε. Τίποτα άλλο. Απολύτως τίποτα άλλο. Εσείς πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά? Πιστεύω κοντά στα 20, από το 94-5-6. Οπότε δεν είναι κάτι προσωρινό. Ναι, ή αν ξεκίνησε σαν προσωρινό, ουδέν μόνο προσωρινού, βέβαια. Σαν εποχιακός δουλεύω το καλοκαίρι. Το θέμα είναι ότι το χειμώνα, όπως και πάρα πολύ, στη δουλειά μου υπάρχει φυσικός, μαθηματικός, σε άλλες δουλειές υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα που το κάνουν, όπως το είπατε κι εσείς, περιστασιακά. Και σε αυτό έχουμε μιλήσει. Έχουμε θέσει θέμα την κάρτα του διανομέα. Που σε μια άλλη στιγμή θα το συζητήσουμε, ότι πρέπει αυτό το επάγγελμα να ξεκαθαριστεί. Και να αναγνωριστεί. Να αναγνωριστεί. Και όπως είχα πει και μια μέρα, ή θα καταργηθεί αυτό το πράγμα το μεσαίο, δεν μπορούμε να το ζούμε, ή θα καταργηθεί ή θα εξελιχθεί. Τώρα ευτυχώς με τον κύριο Βοριά πιστεύω ότι υπάρχει μια εξέλιξη, τα οποία έχουμε θέσει θέματα που θα πάνε προς συζήτηση και ελπίζουμε να είναι καρποφόρα. Έχετε υπολογίσει πόσοι άνθρωποι ασχολούνται χοντρά, κύριε Μακρυδάκη, στο Ηράκλειο με αυτό το επάγγελμα?
Εγώ ξέρω εγγεγραμμένοι πώς είναι, αλλά πάνω κάτω. Πάνω εγγεγραμμένοι πώς είναι. Είναι 80 άτομα εγγεγραμμένοι. 80 άτομα. 80 άτομα εγγεγραμμένοι και καλά το θέσατε για να μάθουν και οι συνάδελφοί μου ότι υπάρχει σωματείο οδηγών με δίκυκλο Ηρακλείου. Καλό είναι να έρθουν να γραφτούν στο σύλλογο για να γίνει ακόμα πιο δυνατός ο αγώνας μας για τα αυτονόητα δικαιώματα που έχουμε. Και αυτονόητα, ακριβώς έτσι. Άμα σας πω δηλαδή πράγματα τα οποία. Αυτονόητα δικαιώματα που έχουμε. Και ελπίζω προς την εξέλιξη του επαγγέλματος. Γιατί ως τώρα είναι ένα επάγγελμα εισαγωγικά. Ναι, σε αυτή την περίπτωση το μόνο πράγμα που θα μπορούσα να σκεφτώ, κύριε Βοριά, είναι ότι ή ομιγέννητο θα έχουμε κάποιο ατύχημα που θα συγκλονίσει, ή από την άλλη μεριά θα κινητοποιηθούν οι ίδιοι εργαζόμενοι για να διεκδικήσουν. Δεν βλέπω άλλο δρόμο, έτσι. Πράγματι, αυτή είναι η δρόμη και εμείς θέλοντας να δώσουμε βάση στην πρόληψη, δηλαδή στην ενημέρωση και το πόσο σπουδαίο είναι να είναι προσεκτικοί, ειδικά στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας που τίθονται και τα δύο κομμάτια σε αυτού πέρα του κλάδου, ήδη προγραμματίσαμε για τις 28 του μήνα μια εσπερίδα σε συνεργασία και με την Τροχιά Ηρακλείου και συγκεκριμένα με τον υποδιοικητή τον κύριο Καρακούδη, έτσι ώστε να μεταφέρουμε τους κινδύνους, τους πραγματικούς που υπάρχουν, αλλά να τους ενημερώσουμε και για τα δικαιώματά τους. Όπως έχουν υποχρεώσεις οι εργαζόμενοι, έχουν υποχρεώσεις και οι εργοδότες. Δηλαδή, ειδικότερα με τα θέματα ατομικής προστασίας, κράνος, αντιανεμικά, ειδικά γάντια και μια σειρά ζητημάτων που έχει καθορίσει και το ίδιο το Υπουργείο και ειδικά μια εγκύκλιο που έχει βγει στις 18 τον περασμένο Δεκέμβριο. Έχουν ξεκαθαριστεί κάποια ζητήματα, ωστόσο όμως όπως είπε και ο συνάδελφος, ο πρόεδρος του Σωματείου, είναι ότι πρέπει να γίνει πια μια αναγνώριση του επαγγέλματος. Πρέπει να μπουν κανόνες. Δεν μπορεί να έρχεται ένα παιδί 17χρονο, 18χρονο να το βάζουν σε ένα μηχανάκι και όλος ξαφνικά να μεταφέρει είτε φαγητό είτε να τον πιέζουν στους χρόνους σε τέτοιο βαθμό που πολλές φορές θα παραβιάσουν και το μονόδρομο, κακώς το κάνουν φυσικά και πολλές φορές και οι ίδιοι πελάτες το κάνουν αυτό δυστυχώς. Άρα λοιπόν πρέπει να μπουν κανόνες και μια ιδέα αυτή που έθεσε το Σωματείο με την κάρτα του διανομέα, είναι ουσιαστικά να μπουν κάποιοι κανόνες και στον προγραμματισμό που έχουμε να έρθουμε και με τον εργοδοτικό φορέα μια επαφή, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα μέσω του επιμελητηρίου και πραγματικά μπορούμε να το κάνουμε και δεν είναι απαραίτητα σε πρώτη φάση η οικονομική όρια. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, αλλά να είναι και ασφαλισμένοι οι εργαζόμενοι. Γιατί έχουν δημιουργηθεί στη Βάντα, όπως τώρα τελευταία, ένα πολύ σοβαρό που ο εργαζόμενος ήταν ανασφάλιστος. Με ό,τι συνέπεια αυτό έχει. Γιατί πρέπει να καταλάβουν ο κόσμος τον κίνδυνο που έχουν και το τόσο σπουδαίο είναι να είναι ασφαλισμένος, αλλά να θεωρηθεί και ένα τύχημα ως εργατικό. Γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήδη έχει μείνει παράλυτος και ακόμα κινδυνεύει η ζωή του. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε να κάνουμε σοβαρές καταστάσεις που θα τις αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Και αν δεν ατύχημα, δεν θεωρηθεί εργατικό ατύχημα και απλώς ένα τροχαίο συμβάν, τότε θα έχει συνέπειες τραγικές αργότερα για την αποκαταστασία του της υγείας του, αλλά και ίσως θα μπορούσε να βγει ακόμη και σε σύνταξη αν μείνει ανάπηρος ο άνθρωπος. Αρκεί όμως να χαρακτηριστεί ως εργατικό ατύχημα. Κύριε Μακρυδάκη, το θίξατε λίγο ξεκινώντας τη συζήτηση. Είναι προφανές ότι θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε και εύχομαι να είναι καλύτερες οι συνθήκες τότε. Κάτι μου είπατε για τα μηχανάκια. Τα δίκυκλα ανήκουν στους ανθρώπους που εργάζονται στα καταστήματα, ανήκουν στα ίδια τα καταστήματα. Σε τι κατάσταση είναι, σε ποια κατάσταση θα έπρεπε να είναι, αν τηρούνται οι κανόνες και αν τηρούνται τα μέτρα. Γι' αυτό υπάρχει εξέλιξη. Εάν πάμε πολύ πίσω, που ας μην τραβάμε πολύ τη συζήτηση, τα μηχανάκια που είχαμε ήταν απλά πηγαίνανε. Έχω οδηγήσει μηχανάκι χωρίς φώτα και. Ας μην πάμε. Μάλιστα. Τώρα υπάρχει. Υπάρχουν τα βασικά. Το μηχανάκι πηγαίνει, έχει τα φώτα, τα φρένα, τα άλλα. Κατά τα άλλα, το μηχανάκι για να θεωρηθεί ότι είναι μηχανάκι για διανομή, πρέπει να γίνουν κάποιες, ας πούμε, όπως είναι ο ανεμοθώρακας. Ο ανεμοθώρακας είναι μπροστά το πλαστικό τζάμι, το οποίο σε γλιτώνει και από βροχή και από πολλά. Κάποιες, ας πούμε, το μηχανάκι πρέπει να είναι για διανομή. Με το κταίο του, να είναι καλό τεχνικά, λάστιχα, όλα. Πρέπει τα μηχανάκια να είναι άρτια. Πού ξεκινάει η δική σας ευθύνη, κύριε Μακρυδάκη? Αλίμονο να μην έχουμε ευθύνη.
Είμαστε αυτοί που έχουμε τη μόνη στα χέρια μας και όταν υπάρχει ψυχολογική πίεση από τον εργοδότη, ψυχολογική πίεση, έχω έρθει σε φάση που λέω έχω τη μόνη στα χέρια μου. Για τον ΑΒ λόγο ψυχολογική πίεση, γιατί πίεση πιο αργά. Δηλαδή, όταν μία απόσταση θεωρείται ότι για να πάει 5-6 λεπτά δεν έχει βάλει μέσα το ότι υπάρχουν, ένα παράδειγμα, στην Γνωσού 10 φανάρια, δεν έχει βάλει ο εργοδότης ότι υπάρχουν, θα σταματήσω σε 10 φανάρια. Όχι, φυσικά. Όπως και οι μονόδρομοι. Είναι αυτή η χρυσή συνταγή που ακόμα ψάχνουμε. Πώς θέλει ο εργοδότης ή ο καταναλωτής, και συγγνώμη που απευθύνουμε και στον καταναλωτή, έχει και αυτός ευθύνη, ας πούμε ότι καλά. Πώς θέλεις αυτό το πράγμα να γίνει σε 6 λεπτά χωρίς... Έλα διανομιά, βγάλε το φίδι από την τρύπα. Δηλαδή, εμείς το θέλουμε έτσι. Τώρα, το πώς θα το καταφέρεις είναι δικό σου θέμα. Μάλιστα. Είναι μια αλυσίδα, δηλαδή, μου λέτε. Είναι μια αλυσίδα που ως τώρα λογοδοτεί μόνο ο διανομέας. Και καλά το κάνει, που έχει έρθει σε ένα βήμα να πει τη γνώμη του. Ότι ως τώρα μας έχουν δώσει το πρόβλημα, το οποίο είναι... Mm-hmm. Ώρες αιχμής, πολλές παραγγελίες, θέλουμε ζεστά τα φαγητά μας, αλλά να μην περνάς μονόδρομους, κόκκινα, όλο αυτό το θέμε, αλλά δεν μας έχουν πει ακόμα πώς το θέμε. Εγώ έκανα μία διαδρομή από το κέντρο του Ηρακλείου στη Βιτσέντζου Κορναρού, νόμιμα, και είδα ότι είναι 7 λεπτά να πας και 7 λεπτά να γυρίσεις, διότι ήταν μπροστά μου ένα λεωφορείο και έπρεπε να το περιμένω. Επίτηδες έπρεπε να το περιμένω για να δω ποιο είναι το normal και ποιο είναι το άλλο. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν γίνεται στη δουλειά αυτή να υπάρχει η διακτίνηση, να σου το πω και έτσι λίγο αστειώντας. Και πια νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο εύρος των επιχειρήσεων εκτείνεται και σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Δηλαδή, η έδρα του καταστήματος μπορεί να είναι σε μια περιοχή η οποία να απέχει υπό φυσιολογικές συνθήκες και 20 λεπτό και παραπάνω. Μιλάμε για Άγιο Σύλλα, μιλάμε για Βασιλιές, μιλάμε για αποστάσεις σταυράκια, μιλάμε για τρελές αποστάσεις. Και αυτό τώρα που είπατε μου φέρνει στο νου ένα περιστατικό που έγινε και με βάση την κάμερα βρήκαμε, ας πούμε, το δράστη. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες, όπως είναι Φοινικιά, Μαλάδες, δεν ξέρω και εγώ περιοχές μπορώ να σας πω, που πάει ένας διανομέας και είναι πίσω σκοτάδι, κάτι μετόχια, τα οποία αν γίνει χτύπα ξύλο κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να βρουν όχι μόνο δράστη, μπορεί και ο συνάδελφος. Και από άλλες παραμέτρους. Ναι, βέβαια. Επειδή κάποιοι υπολογίζουν ότι μπορεί να έχετε και χρήματα πάνω στις εξαιτίες. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Βοριά, για να ολοκληρώνουμε. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται μια παρέμβαση οργανωμένη, ιδιαίτερα από την πολιτεία, έτσι ώστε να αναγνωριστεί, όπως είπαμε, το επάγγελμα και να μπουν κάποιοι βασικοί κανόνες. Ήδη, οφείλω να ομολογήσω, είναι μια καλή εγκύκλιος αυτή που βγήκε τελευταία και καθορίζει κάποια συγκεκριμένα θέματα που έχουν να κάνουν με τη γηνή και την ασφάλεια και τις υποχρεώσεις του εργοδότη. Γιατί και το μηχανάκι, το να συντηρείται, είναι υποχρέωση του εργοδότη και να είναι σε άψογη κατάσταση, είτε σε θέματα ελαστικών, είτε σε θέματα φρένων και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, έτσι ώστε ασφαλές να πηγαίνει ο delivery και να παραδίδει τις παραγγελίες του. Από εκεί και πέρα όμως χρειάζονται και κάποια ουσιώδης πράγματα. Δεν μπορεί να γίνεται αυτή η ασυδοσία προσλήψεων σε αυτό τον κλάδο χωρίς να έχουν γίνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, να επιβεβαιώνεται ακόμη και το αυτονόητο ότι έχει δίπλωμα ο delivery. Γιατί έχετε και τέτοια περιπτώσεις που δεν υπάρχει δίπλωμα. Μπορώ να σας πω και παραδείγματα. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Ναι, απλώς να πάει παραγγελία. Δεν υπάρχει δίπλωμα. Δεν πειράζει. Πήγαινε την παραγγελία. Εκεί τώρα δεν είναι θέμα μόνο ασφάλεια στο οδηγού. Είναι ασφάλεια συνολικότερα για την κυκλοφορία. Έχουμε συμβάντα που ήταν ακόμη και το μηχανάκι ανασφάλιστο. Έχουμε δηλαδή πολύ τραγικές καταστάσεις. Δυστυχώς ο ελεκτικός μηχανισμός για άλλη μια φορά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτόν τον όγκο να μπορέσει να ελέγξει όλες τις επιχειρήσεις. Εδώ δεν προλαβαίνουμε, το έχουμε ξαναπεί, επιθεώρηση εργασίας, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί αυτό το λίγο προσωπικό που έχουν. Ωστόσο όμως καλούμε τους συναδέλφους. Τους καλούμε όλους αυτούς που έστω βλέπουν περιστασιακά αυτή την εργασία να μην διστάσουν, να επικοινωνήσουν με το σωματείο, να επικοινωνήσουν με το εργατικό κέντρο. Αν φοβούνται για το θέμα της εργασίας τους ότι κινδυνεύει, μπορούν να απευθυνθούν και ανώνυμα, είτε αφορά μη τήρηση κανόνων ασφαλείας, είτε ανασφάλιση της εργασίας, είτε μισθολογικά, οτιδήποτε, στο εργατικό κέντρο, είτε στο σωματείο. Και εμείς τουλάχιστον στοχευμένα μπορούμε να κάνουμε και να δημιουργήσουμε και ελέγχους με την επιθεώρηση. Εμείς θα προτιμούσαμε όμως, όπως είπα και πριν κλείνοντας, να υπήρχαν τακτικοί ελέγχοι. Οφείλει ο κάθε εργοδότης να παρουσιάζει μια λίστα από
και πότε περάσανε από κταίο τα μηχανάκια και σε τι κατάσταση είναι. Οφείλει να ενημερώνει το προσωπικό του. Δυστυχώς όμως δεν το έχουμε αυτό και αξίζει τον κόπο, όπως είπα και προηγουμένως, να έρθουν στην ημερίδα που διοργανώνουμε 28 του μήνα στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου 6 ώρα το απόγευμα, έτσι ώστε να ενημερωθούν σε πρώτη φάση τι πρέπει να προσέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο χρονικό διάστημα, που ελπίζω να έχουν βρεθεί πρώτες φόρμουλες για να μπορείτε να εργάζεστε με ασφάλεια. Ευχαριστώ κύριε Βοριά, ευχαριστώ κύριε Μακρυδάκη. Ευχαριστώ και εσάς φίλες και φίλοι που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα. Καλό σας βράδυ.